Και θα καλησπερίσουμε αυτή αμέσως τον κύριο Χρήστο Λιονί, καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους που μας ακούνε και μας βλέπουν αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, ειδικά αυτές τις ημέρες, όπου όλοι σχολιάζουν, κύριε καθηγητά, και θέλω ένα πρώτο σχόλιο δικό σας, ότι ναι, μεν η Κρήτη είχε βγει αλόβητη τις τελευταίες ημέρες, ή μάλλον κατά το πρώτο κύμα εμφάνισης του κορονοϊού, τώρα έχουμε μία αυξητική τάση και κατά πόσο σας προβληματίζει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε, ο λόγος βέβαια της δικής μου παρέμβασης και της παρουσίας σήμερα ήταν να μιλήσω όσο μπορώ για τη διαχείριση του χρόνιου στρες. Είναι αλήθεια το ότι η συνεχή συζήτηση για τον κορονοϊό και μερικές φορές ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται το θέμα έχει αντίθετα αποτελέσματα και στη συμπεριφορά και πολλές φορές στο τηλεοπτικό σας εδώ κανάλι πολλές φορές είχα αναφερθεί σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι τα γεγονότα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα η ανάγνωση, πρέπει να σας πω, των αριθμών, δεν γίνεται όπως πρέπει και πολύ συχνά οδηγεί σε πανικό και σε φόβο. Και έχουμε ξαναπεί ότι προκαλεί αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που δεν νομίζω ότι κανένας αμφισβητεί ότι στην Ελλάδα πλέον έχουμε μια έξαρση της νόσου, δεν θα ήθελα να μπω σε περιπέτειες και να αναφερθώ αν είναι δεύτερο ή κύμα ή οτιδήποτε άλλο. Η νόσος υπήρχε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την νόσο, με την πανδημία και φυσικά θα μπορούμε και θα παρακολουθούμε τις εξάρσεις της νόσου και η ερμηνεία των αριθμών που βεβαιότητα παρουσιάζουν, όπως είπατε, μια αυξητική τάση, έχει και αυτή την τέχνη της όσον αφορά την ανάγνωση και την ερμηνεία. Επιτρέψτε να σας πω ότι σαφέστατα, άλλωστε περιμέναμε να έχουμε μια ανωδική πορεία των περιπτώσεων. Είναι αλήθεια ότι οι αριθμοί φαίνονται και να μεγενθύνονται για πολλούς λόγους. Υπάρχει πραγματική αύξηση των προσώπων που παρουσιάζουν συμπτώματα. Αυτό φαίνεται έστω και σε μικρό βαθμό με αυτούς που φτάνουν με συμπτώματα στο νοσοκομείο ή νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επιτρέψτε με να σας πω μόνο ότι οι διωγγωμένοι αυτοί αριθμοί οφείλονται και κυρίως σε ένα μεγάλο αριθμό από τις ιχνηλατήσεις που πραγματικά γίνονται και που γίνονται, φαίνεται και ακόμη στην Ελλάδα, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που συντονίζουν το έργο, που γίνονται έγκαιρα. Άρα λοιπόν, λέτε ότι ουσιαστικά χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση, ποιοτική ανάγνωση των αριθμών και όχι μόνο ποσοτική, γιατί πολλές φορές μένουμε στον αριθμό. Όπως σημειώσατε και εσείς, αυτό από μόνο του μπορεί να προκαλέσει πανικό. Προκαλεί πανικό. Όπως επίσης αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί κάνετε αναφορά σε μια εξαιρετική περιοχή της Κρήτης, αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε, όχι μόνο είναι ο πανικός, αλλά και ο στιγματισμός γεωγραφικών περιοχών, οικογενειών, προσώπων ή και χωριών. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και με τη γνωστή ευαισθησία που έχετε κι εσείς και οι συνεργάτες σας στο κανάλι, όσο μπορούμε αυτά τα μηνύματα, γιατί μπορούν να οδηγήσουν φαινόμενα τύπου πόρου, που βεβαίως μπορούν να μην έχουν καμία δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενες καταστάσεις. Είναι αλήθεια ότι θα το ακούσετε και από εξαιρετικούς συναδέλφους μου και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στην Ιατρική Σχολή, ότι τέτοιου είδους περιπτώσεις, και είναι και αυτό που μας ανησυχούν μερικές φορές, φαίνεται να είναι αυτές οι χωροχρονικές ηρωές, φαίνεται να εξηγούνται από το φαινόμενο του λεγόμενου υπερμεταδότη. Δηλαδή προσώπων που για διαφόρους λόγους, δεν θα το ερμηνεύσουμε τώρα, γιατί δεν είναι και σωστό να μπαίνουμε σε εξειδικευμένα τέτοια θέματα, ότι κάποια πρόσωπα μπορούν πραγματικά και λόγω κινητικότητας, αλλά και λόγω και άλλων παραγόντων, πραγματικά να είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση του ιού σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Δεν είναι σίγουρο ότι όλες οι περιπτώσεις, όλα τα πρόσωπα μεταδίδουν με τον ίδιο τρόπο τον ιό. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά τα λίγα πρόσωπα, και αυτό είναι γνωστό, φανερό και σε άλλες χώρες, και έχουν ήδη δημοσιευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτά τα θέματα, ότι κάποια πρόσωπα μπορεί να είναι υπεύθυνα. Και υπάρχει και ένας ειδικός δείχτης, ο δείχτης διασποράς, που μπορεί να το μετρήσει. Είναι πιθανόν λοιπόν αυτό να συνέβη και στην περίπτωση αυτής της εξαιρετικής γεωγραφικής περιοχής της χώρας μας. Όμως, ο λόγος που ζήτησα να έρθω εδώ δεν ήταν φυσικά ούτε να υποκαταστήσω τους συναδέλφους μου, αλλά περισσότερο να μεταφέρω και ένα άλλο μήνυμα. Γιατί είναι αλήθεια, όπως το κάνει και υπεύθυνα το κανάλι σας, συγχρόνως τα μηνύματα πρέπει να είναι διπλά. Και το πρώτο κύριο μήνυμα, και εξακολουθώ και εγώ να το στηρίζω και να το φωνάζω, είναι ότι σαφέστατα
οφείλουμε να αλλάξουμε τις πρακτικές μας και τη συμπεριφορά μας. Και αυτό, ξανά, ακούγεται χιλιάδες φορές, είναι η χρήση της μάσκας, που φαίνεται όχι μόνο ότι δεν είναι διαδεδομένη στο βαθμό που θα θέλουμε, αλλά και δεν χρησιμοποιείται και σωστά. Mm-hmm. Πέρα όμως από αυτά τα μηνύματα που θα θέλω τα έχετε να σας, ακούσει... Φυσικά και τα έχουμε ακούσει και ακούμε και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα λέτε. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, έτσι μου δημιουργούνται και κάποιες απορίες και ερωτήματα τα οποία θέλω να σας θέσω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση της μάσκας και όλα αυτά που οι επιστήμονες και εσείς προσωπικά, αλλά και συνάδελφοί σας, μας έχουν πολλές φορές επισημάνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά την μάσκα, να έχουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σας προβληματίζει την ίδια ώρα που υπάρχει μία μερίδα κόσμου, η οποία παρουσιάζει, αν θέλετε, δεν ξέρω αν το θέτω σωστά και διορθώστε με, μία άρνηση ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει τη μάσκα ή μία άρνηση στο να δεχτεί ότι υπάρχει αυτό που λέμε κορονοϊός. Νομίζω τα έχετε ακούσει κι εσείς, τα διαβάζετε καθημερινά. Θέλω έτσι ένα σχόλιο από εσάς. Κοιτάτε, ίσως να έχω γίνει κουραστικός και ως πρόσωπο που μιλάει συχνά την ίδια γλώσσα. Πολλές φορές έχω υπογραμμίσει την ανάγκη μιας άλλης επικοινωνιακής τακτικής και στρατηγικής όταν μεταφέρεται το μήνυμα. Το μήνυμα δεν μπορεί να απλώνεται το ίδιο στην Ελλάδα, δεν μπορεί να είναι το μήνυμα που ακούγεται το ίδιο στη Θράκη και το ίδιο στην Κρήτη, ούτε μπορεί να είναι το ίδιο το μήνυμα όπως το ακούει, το αντιλαμβάνεται και το αναγνωρίζουν οι ορεινές περιοχές της Κρήτης και οι διαφορετικά οι παιδινές. Θα πρέπει σαφέστατα να είναι πολιτισμικά προσδομένο και να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τις ανάγκες των ανθρώπων. Τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους μιλήσουμε με προσταγές και επιταγές, ούτε μόνο με τιμωρίες. Οφείλουμε να μιλάμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο είναι και η δική μου η παρουσία εδώ. Ίσως όταν θα μιλήσουμε έτσι, το είπε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, το φιλότιμο, που δεν είναι μόνο το φιλότιμο. Εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός και ειδικά ο πληθυσμός της Κρήτης έχει υψηλό επίπεδο αναγνώρισης και ευθύνης και ενσυναίσθησης. Όμως το μήνυμα, όπως θα το δώσουμε, έχει μεγάλη σημασία. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι και εγώ τώρα εδώ, για να συντάξω τη δική μου φωνή με τη φωνή όλων των συναδέλφων μου, ότι οφείλουμε πραγματικά να σώσουμε, και πιστεύω ότι θα είναι το επόμενο κομμάτι που θα μου επιτρέψει να σας πω, να σώσουμε αυτό που η Κρήτη, ο τόπος, το γενετικό της υλικό, τα πολιτισμικά και κοινωνικά της χαρακτηριστικά μας έχουν βοηθήσει τόσο καιρό να κρατήσουμε ένα υψηλό επίπεδο υγείας παρά την αλλαγή του τρόπου ζωής. Αυτό οφείλουμε να το διαφυλάξουμε. Και για να το διαφυλάξουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό που έχουμε κληρονομήσει από πολλές άλλες γενιές, οφείλουμε πραγματικά τώρα να προσαρμοστούμε, να ακούσουμε τις οδηγίες, σεβόμενοι τους διπλανούς μας, και έτσι να σεβαστούμε και τον εαυτό μας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, κύριε καθηγητά, των κριτικών της Κρήτης, στα οποία και εσείς έχετε πολλές φορές βάλει στο μικροσκόπιο και η σχολή, συνολικά η σχολή σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση, λοιπόν, μιας κατάστασης η οποία μας προκαλεί έντονο στρες, κακά τα ψέματα, όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, μια ιδιαίτερα αγχωτική κατάσταση, την οποία καλούμαστε ακόμη να διαχειριστούμε και δεν ξέρω. Και για πόσο. Κοιτάτε, αναφέρατε τη χρυσή λέξη, το χρόνιο στρες. Και αυτό θα πρέπει πραγματικά να εξεταστεί. Και έτσι δεν είναι και εύκολο να συγκρίνει κανένα στην Κρήτη με τους λαούς της Βόρειας Ευρώπης ή ακόμη και της Βόρειας Ιταλίας. Λαούς με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και με το χρόνιο στρες να ενυπάρχει μέσα στη ζωή τους. Το χρόνιο στρες είναι αυτό το οποίο προάγει τη φλεγμονή. Το χρόνιο στρες είναι αυτό που πραγματικά αυξάνει την ευαλωτότητα και βοηθάει τον ιό πραγματικά να οδηγήσει στα καταστροφικά του αποτελέσματα. Γι' αυτό συχνά μιλάμε για το χρόνιο στρες. Και γι' αυτό πολύ συχνά θα έχετε ακούσει και εμένα και ίσως και άλλους συναδέλφους να μιλάμε για τα μυστικά της Κρήτης, που είναι γνωστά τα μυστικά της Κρήτης. Η Κρήτη έχει αλλάξει, είναι αλήθεια, τις τελευταίες δεκαετίες και τον τρόπο ζωής της και τον τρόπο διατροφής της. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να κρατά ένα υψηλό, καλά επίπεδο υγείας. Εμείς και η δική μας η παρέμβαση εδώ, μαζί με το κύριο μήνυμα, χωρίς να προκαλούμε τον πανικό, χωρίς να φοβόμαστε αυτή τη στιγμή, αυτή την τοπική χωροχρονική συρροή σε μια περιοχή της Κρήτης ή τις άλλες περιπτώσεις που πραγματικά ακούγονται και αναφέρεται και στα Χανιά. Θα πρέπει να πω, και αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση που βασίζεται όμως σε δεδομένα, ότι η Κρήτη έχει υψηλό βαθμό επαφής αυτή τη στιγμή με τη λίμωξη. Όχι ότι η λίμωξη χάθηκε ακόμη και στην περίοδο της καραντίνας και εδώ έχουμε δεδομένα,
αλλά και τώρα πραγματικά η κινητικότητα πολλών ανθρώπων και ντόπιων που έρχονται στην Κρήτη για επισκέψεις, αλλά και ξένων επισκεπτών μας που τους χρειαζόμαστε και για την οικονομία, σαφέστατα κυκλοφορεί πιο γρήγορα, πιο έντονα τον ιό ανάμεσά μας, που σημαίνει ακριβώς η προστασία και η προφύλαξη που θα πρέπει αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που είπαμε. Θα ήθελα όμως εδώ να αναφέρω, γιατί ακριβώς αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός, κυρία Σφακιανάκη, θέλουν να ακούνε και κάτι που να τους προκαλεί και να τους κινητοποιεί τη συμπεριφορά τους για προσαρμογή, που να έχει όμως και μια νότα αισιοδοξίας. Και βρίσκομαι εδώ όχι για να καθησυχάσω, αλλά για να πω στους συμπατριώτες μας, τους κριτικούς, ότι πραγματικά έχουν μια μεγάλη κληρονομιά. Και ήθελα να μεταφέρω δύο πολύ πρόσφατες δημοσιεύσεις. Είναι αλήθεια ότι από χρόνια η Κρήτη έχει, η ιατρική μας σχολή έχει δημοσιεύσει ότι ο κριτικός έχει ένα από τα μοναδικά χαρίσματα για διάφορους λόγους. Μπορεί να είναι η πνευματικότητά του, μπορεί να είναι η θρησκευτικότητά του, μπορεί να είναι άλλα του χαρακτηριστικά. Πιστεύει σε μεγάλο βαθμό ότι κάθε τι είναι προβλέψιμο και διαχειρίσιμο και αντιμετωπίσιμο. Αυτό έχει τεκμηριωθεί σύμφωνα με πάρα πολλές ουσιαστικές και τεκμηριώσεις και έρευνες, ότι φαίνεται να αυξάνει και να ενισχύει την άμυνα του οργανισμού και να μειώνει την πιθανότητα τόσο από προσβολή από χρόνια νοσήματα όσο και οξέα νοσήματα. Αυτό λέγεται η ικανότητα της συνοχής, της εσωτερικής συνοχής που έχει ο κριτικός και έχει ο άνθρωπος. Έχουμε δείξει πολλές φορές ότι πραγματικά αυτό υπάρχει στον κριτικό και ότι ο κριτικός φαίνεται να διακρίνεται απέναντι και σε άλλα άτομα της Βόρειας Ευρώπης και ιδιαίτερα τους Σουηδούς. Πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, δημοσιεύθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση. Του έδειξε ότι αυτή η ικανότητα διαχείρισης περισσότερο του στρες, που μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, φαίνεται να είναι ικανή να αντιμετωπίσει πολλά χρόνια νοσήματα και να μειώσει την πιθανότητα αρρώστιας και άλλα και ιδιαίτερα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Και το ανέφερα αυτό γιατί αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχει στον κριτικό λαό. Και ένα δεύτερο, ακριβώς για να μην καθυστερώ άλλο το χρόνο σας, μια δεύτερη μελέτη που δημοσιεύθηκε από εμάς, από την ιατρική σχολή και από τον κύριο Ανιφαντάκη, τον κύριο Συμβουλάκη, είχα και εγώ τη μικρή δική μου συμμετοχή, πρόσφατα ανασκόπησε και συνέδεσε τη θρησκευτικότητα, αυτή που και φυσικά υπάρχει στην Κρήτη και υπάρχει και με όρους πνευματικότητας, κυρίως πνευματικότητας, ακριβώς με τη γύρανση. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και ακριβώς με το μήκος των τελομερών, στοιχείων δηλαδή των χρωματών σωματιδίων που εμφανίζονται με την ικανότητα που έχει το DNA, το γενετικό μας υλικό, να επισκευάζει τις ζημιές. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά της πνευματικότητας και της θρησκευτικότητας που φαίνεται από μεγάλες συστηματικές ανασκοπήσεις και η δική μας η μελέτη, η ανασκόπηση έδειξε, φαίνεται να υπάρχουν στον κριτικό λαό. Και θα ήθελα να πω ακριβώς, και ακριβώς κλείνοντας σε αυτή τη δική μου παρέμβαση και να ευχαριστήσω ξανά για τη φιλοξενία, ότι ο τόπος μας έχει πολλές υπεργεσίες και έχει και πολλά μυστικά και αλίμονο αν τα θυσιάσει. Ακριβώς μέσα από μια υπεραισιοδοξία ή με έναν απόλυτο φυσικασμό. Εξακολουθώ να πιστεύω, όπως το είχα πει στο κανάλι σας στις αρχές του Μαρτίου, ότι η Κρήτη θα είναι από τις περιφέρειες που θα περάσει τη μικρότερη επιβάρηση από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Αρκετοί μου είχαν πει τότε ότι δεν έχω δεδομένα και μιλάω ρομαντικά ή ρητορικά. Πιστεύω ότι ακόμη και τα δεδομένα τα μέχρι σήμερα που έχουμε, που δεν είναι επαρκή, χρειαζόμαστε και πολλά άλλα δεδομένα και άλλη έρευνα. Νομίζω ότι δείχνουν ότι η Κρήτη μπορεί να καταφέρει και να πραγματικά παραμείνει στο επίκεντρο όλης της Ευρώπης, ότι είναι ένα νησί, ένας λαός που πραγματικά μπορεί να συγχρονίζεται με τους άλλους, αλλά και συγχρόνως μπορεί να προστατεύεται. Άρα δεν έχουν αλλάξει οι εκτιμήσεις σας με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τουλάχιστον. Δεν έχουν αλλάξει οι εκτιμήσεις μου, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι όχι ότι δεν κρατώ τις ανησυχίες μου. Και θα ήθελα συγχρόνως ένα τελευταίο μήνυμα. Ξέρω πόσο σημαντική είναι η κοινωνική διασυνδεσιμότητά μας. Πόσο έχουμε ανάγκη τη θρησκευτική μας πίστη. Πόσο έχουμε ανάγκη πραγματικά να λειτουργούμε μέσα στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης. Πόσο μεγάλη σημασία είναι να μεταφέρουμε τη χαρά μας στο γάμο ή στο βαφτίσι του γείτονά μας, του φίλου μας, του συγγενού μας. Όμως η παράκληση είναι ότι κάτω από αυτή τη χαρά που μας δίδει αυτή η κοινωνική διασυνδεσιμότητα και η μεγάλη κοινωνική μας σχέση, θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να προφυλάξουμε τον άλλον. Να μην επιτρέψουμε την υπερβολική μας χαρά
πραγματικά να αφήσουμε απροστάτευτους τους φίλους μας. Είναι σημαντικό ιδιαίτερα... αυτό που λέτε και καταδεικνύει και τον τρόπο, αν θέλετε, που πρέπει να αλλάξουν και τα αντανακλαστικά μας, τα κοινωνικά μας αντανακλαστικά. Ότι δείχνουμε πλέον με διαφορετικό τρόπο, αν θέλετε, ότι μοιαζόμαστε τον δίπλα μας με το να προστατεύουμε και εκείνον και εμάς. Και ένα τελευταίο μήνυμα, αν μου επιτρέπετε, που Βεβαίως. Συχνά το μεταφέρω. Ανεξαρτήτως της περίπτωσης αυτής που συνέβη από κάποιους ηλικιωμένους ή όχι. Είναι αλήθεια ότι αυτοί που θα διακινήσουν τον ιό και τις επόμενες μέρες είναι οι νέοι μας. Οι νέοι μας είναι ό,τι πιο όμορφο έχει ο τόπος μας και η ελληνική κοινωνία γενικότερα. Αυτό που χρειάζεται να τους μεταφέρουμε είναι: ξέρουμε ότι πολύ συχνά ψηφούν τον κίνδυνο. Οφείλεται στη νεότητά τους, παρά την υψηλή επίγνωση που έχουν. Όταν θα τους παρακαλέσουμε πολύ, επισκέφτονται τους συγγενείς τους, τους μεγάλους σε ηλικία, τους μεγαλύτερους. Πρέπει να τους ζητάμε οπωσδήποτε να φοράνε τη μάσκα. Να τη φοράνε γενικότερα, αλλά ακόμη πιο ειδικά, ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους με υψηλή συγχρότηση που θα είναι τα μεγάλα άτομα και η παράκληση για την υγιεινή των χεριών τους και για τη μάσκα τους. Αξίζει αυτό, αλλά πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στους νέους. Με πολύ σεβασμό πραγματικά σε αυτό που εκπροσωπούν και στη νεότητά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητή, για τη σημερινή σας παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.